Είχαμε μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη στο επιμελητήριο και γι' αυτό είμαι εδώ για να το ανακοινώσουμε και στον κόσμο εδώ έξω. Έγινες πρόεδρος στο επιμελητήριο ως μέλος που είσαι του ΔΣ. Χρήστηκες και ως πρόεδρος του τμήματος υπηρεσιών ακριβώς. Μια θέση έχει και αυτή τις ευθύνες της. Όλες οι θέσεις, ας πούμε, έχουν ευθύνη. Δεν υπάρχει θέση στο επιμελητήριο που να μην έχει ευθύνη. Αλλά αυτή είναι, νομίζω, λίγο περισσότερο. Ένιωσα έτοιμος για την αναλάβω. Μου έγινε πρόταση και ευχαριστώ τον πρόεδρο, τον κύριο Χατζηχριστόδουλου, για την δυνατότητα αυτή που μου έδωσε, για αυτή την ευκαιρία. Και θα κοιτάξω να είμαι όσο μπορώ αντάξιος της. Αντάξιος των ευθυνών. Οι ευθύνες είναι μεγάλες. Οι ευθύνες, γι' αυτό ανέφερα και πριν, ότι οι ευθύνες έχουν όλοι εκεί μέσα. Οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ έχει ευθύνες και αρκετές και σοβαρές. Και μέχρι στιγμής θεωρώ ότι τα καταφέραμε. Η αλήθεια είναι πως η επιχειρηματικότητα τα τελευταία πολλά χρόνια, από τότε που ξεκίνησε η κρίση, ακόμα δεν έχει συνέλθει από τις δυσκολίες και από ό,τι φαίνεται ούτε το μέλλον φαίνεται να είναι έτσι καλύτερο. Οπότε η δουλειά που έχεις αναλάβει σημαίνει ότι πρέπει... Αυτό που διανύουμε τώρα, αυτό που διανύει η επιχειρηματικότητα αυτά τα χρόνια είναι ό,τι πιο δύσκολο έχει περάσει. Δεν έχουμε δει κάτι πιο δύσκολο. Δεν έχουμε ξαναγνωρίσει κάτι τέτοιο. Αυτό που προσπαθούμε εμείς όλα αυτά τα χρόνια είναι να κάνουμε κινήσεις ώστε να κάνουμε καλύτερο τον κόσμο, τον επιχειρηματικό κόσμο της Πιερίας. Ένα από αυτά ήταν και αυτό που είχαμε κάνει τελευταία φέτος και είχα ξαναδώσει συνέντευξη γι' αυτό. Που είχαμε βγάλει το σήμα του επιμελητηρίου, το εμπορικό σήμα, το οποίο όταν καταλάβουμε τι είναι, θα μπορέσει αυτός ο τόπος εδώ, αυτή η εμπορικότητα εδώ και όχι μόνο, και το υπηρεσιόν να είναι πολλά level πάνω. Είδα το όνομά σου ανακοινωμένο στην επιμελητηριακή πορεία και για τις επόμενες εκλογές. Σωστά. Σωστά. Μου ξανά έγινε η πρόταση από τον πρόεδρο. Δεν ήθελα να αρνηθώ, ήθελα να είμαι μαζί του. Κάναμε έργο, τώρα θεωρώ, κάναμε μια καλή πορεία και θέλω να τη συνεχίσουμε. Και θα τη συνεχίσουμε. Υπάρχουν πράγματα ακόμα να δώσετε. Υπάρχουν πράγματα. Και όρεξη φυσικά. Φαντάζομαι μετά τις εκλογές θα συνεχίσουμε να τα δίνουμε. Και όρεξη φυσικά. Ακόμα περισσότερο. Ακόμα περισσότερο. Είσαι και νέος άνθρωπος πλέον. Είναι όταν ασχολείσαι με κάτι και σ' αρέσει. Και είναι αυτό, γιατί κατά βάση είμαι επιχειρηματίας. Ξέρω που πονάμε, που δεν πονάμε, ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα. Και όταν σου αρέσει αυτό που κάνεις και συνεχίζεις, έχεις η όρεξη σου μεγαλώνει. Όλα αυτά, όσο ψάχνεις, βρίσκεις και όλο αυτό σου δίνει τη διάθεση, θέλεις να προσφέρεις ακόμα περισσότερο και να το κάνεις καλύτερο. Ο στόχος μας είναι αυτός. Βασικά, βασική πραγματικότητα σε αυτό που λες όλο είναι να έχεις διάθεση προσφοράς. Αν δεν έχεις διάθεση προσφοράς, δεν κάνεις τίποτα άλλο. Αν σκέφτεσαι μόνο την πάρτι σου, δεν μπαίνεις καθόλου στον κόπο να ασχοληθείς με τα κοινά. Σωτήρη, σου εύχομαι καλή επιτυχία στη νέα σου θέση ευθύνης που ανέλαβες. Θα σε δούμε και θα συγκρίνουμε για σένα όπως όλους όσους περάσανε πριν από σένα και όσους θα έρθουν στο μέλλον. Σου εύχομαι επίσης με την ευκαιρία καλή επιτυχία στις εκλογές. Και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε και όποτε υπάρχει κάτι νεότερο να τα λέμε. Εγώ από σένα θέλω μόνο, αν έχεις κάποιο μήνυμα στους επιχειρηματίες εκεί έξω και όχι μόνο, για αυτό που κάνεις, πολύ ευχαρίστως. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Ήμασταν εδώ, είμαστε και θα είμαστε εδώ δίπλα. Όσοι μας ζητήσαν το χέρι μας, το δώσαμε και είμαστε εκεί. Είναι ότι στηρίξα μας και θα είμαστε πάλι εκεί και με μεγαλύτερο ζήλο. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, ο Σωτήρης Οδρούγκας, ο νέος πρόεδρος στο επιμελητήριο, στο τμήμα των υπηρεσιών. Μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, το τηλέφωνο του, ο ίδιος είναι στη διάθεσή του, ό,τι θέλετε, κανονικά. Ευχαριστώ πολύ.